Καλημερίζουμε την Υφυπουργό Μετανάστευση και Ασύλου, την κυρία Σοφία Βούλτεψη, που είναι κοντά μας. Καλή χρονιά, κυρία Βούλτεψη. Καλή χρονιά, χρόνια πολλά. Με υγεία, αγάπη, ειρήνη. Να είμαστε καλά. Να θυμίσω ότι το 24 μπήκε με 200 πολέμους στον κόσμο. 200 συνολικά. Τι λέτε. Εμείς ξέρουμε μόνο τους δύο, βέβαια. Εμείς ξέρουμε τους τρεις, τους βασικούς, τη Συρία, Ουκρανία, Μέση Ανατολή. Αλλά είναι 200 πόλεμοι μεταξύ στρατών, εμφύλοι. Πώς το έλεγε ο Τόμας Φρίντμαν, ότι ο μισός κόσμος τρέχει πίσω από ένα Λέξους και ο άλλος μισός πίσω από το ποιος, σε ποιον ανήκει μια ρίζα ελιά. Αυτό γίνεται. Εμείς τρέχουμε και στα δύο. Εμείς τρέχουμε και στα δύο. Σίγουρα αλληλοεπηρεάζονται αυτά, γιατί άκουγα και την προηγούμενη συζήτησή σας. Έτσι είναι. Γιατί... Πάμε να πούμε μια καλημέρα και στον κύριο Γιαννούλη από το ΣΥΡΙΖΑ, τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Να ευχηθούμε χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κύριε Γιαννούλη. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλή χρονιά. Υγεία και ειρήνη σε όλο τον κόσμο. Σας συγχαίρω για την ιδέα σας, πρώτη εκπομπή του χρόνου, να επιλέξετε εμένα και τη Σοφία την Βούλτεψη για αυτήν την... Για ποδαρικό, για ποδαρικό. Για το ρόδι που λέμε. Ήθελα να πω το εξής, ότι έχει δίκιο η κυρία Βούλτεψη. Μια χρονιά που ξεκινάμε πολλά θερμά μέτωπα ανά τον κόσμο, με πολλά πολεμικά μέτωπα. Ένα μέτωπο δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να αναγνώσουμε καλά και να αντιμετωπίσουμε, τον πόλεμο της ακρίβειας. Αλλά φαντάζομαι θα το συζητήσουμε. Εκεί θα πάμε, όχι, εκεί θα πάμε. Με αυτό θα ξεκινήσουμε. Καλά το έβαλε ο Χρήστος Γιαννούλης, γιατί είναι και δημοσιογράφος, οπότε και εσύ, Σοφία. Οπότε το μυαλό είναι στο πρώτο θέμα πάντα της μέρας. Είναι το πρώτο θέμα. Για μένα ακόμα και παραμένει η ακρίβεια, κυρία Υπουργέ. Διότι και θα παραμείνει όσο δεν πιάνουμε τον τάβρο από τα κέρατα. Από ό,τι φαίνεται θα παραμείνει. Γιατί είδαμε πριν και τα στοιχεία, κυρία Βούλτεψη, ότι θα έχουμε μία ακόμη αύξηση πάνω από 5%, γύρω στο 5,7, πλάς σε αυτά που είχαμε φάει στο κεφάλι το όλο το 23. Τι θα γίνει εδώ? Κοιτάξτε, σίγουρα το μέτωπο της ακρίβειας είναι πάρα πολύ σοβαρό και πράγματι είναι αυτό το οποίο περισσότερο απασχολεί τη μέση ελληνική οικογένεια, η οποία πρέπει να πάει στο σούπερ μάρκετ και να εξασφαλίσει τα προϊόντα που χρειάζεται για την ζωή τους, για την καθημερινότητά τους. Ωστόσο, δεν είναι άσχετο με αυτό που λέγαμε. Έχουμε τρομερή μείωση παραγωγής σε όλη την Ευρώπη, ακριβώς λόγω του πολέμου της Ουκρανίας κυρίως, διότι έχετε δει τι γίνεται με τα σιτηρά, τι γίνεται με τα άλευρα, τον πόλεμο που γίνεται για να μπορέσουν να φτάσουν τα καράβια με τα σιτηρά. Τα εργοστάσια των λιπασμάτων λόγω του υπερβολικού κόστου της ενέργειας έχουν κλείσει στην Ευρώπη. Έχει μειωθεί η παραγωγή πάρα πολύ. Εμείς έχουμε και έναν εισαγόμενο πληθωρισμό, γιατί δεν παράγουμε πολλά προϊόντα, όπως ξέρετε. Αυτό είναι το μόνιμο πρόβλημά μας, το εμπορικό έλλειμμα εδώ και δεκαετίες. Άρα θα συνεχίσει η ακρίβεια, μας λέτε. Και υπάρχει πρόβλημα. Γι' αυτό και οι λύσεις οι οποίες προτείνονται και οι οποίες ακολουθήθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη, όχι μόνο δεν απέδωσαν, αλλά έφεραν τα αντίθετα αποτελέσματα. Πριν πάμε στις λύσεις, εδώ μας λέτε δηλαδή ότι θα συνεχίσουμε να ζούμε μια ακρίβεια. Ακούστε, υπάρχει το ένα κομμάτι το οποίο ονομάζουμε και ονομάζεται σε όλο τον κόσμο ασχροκέρδη. Το οποίο κατά διαστήματα υπάρχει και εμφανίζεται, ειδικά όταν υπάρχουν πολεμικές κρίσεις και κρίσεις στον πλανήτη. Εσείς. Αυτό λοιπόν. Μα, συγγνώμη. Πέρα από το διεθνές περιβάλλον, υπάρχει ένα διεθνές περιβάλλον που έχετε δίκιο. Ναι. Μας επηρεάζει όλους και παντού. Και έτσι λειτουργεί ο αγωνισμός. Αλλά και η ελεύθερη αγορά. Όμως εδώ η ασχροκέρδη από την οποία παραδέχεστε ότι υπάρχει. Όχι, λέω πρέπει να χτυπηθεί. Ότι υπάρχει ένα μέτωπο στην ακρίβεια. Στην ακρίβεια γενικά, όχι μόνο στην Ελλάδα, υπάρχουν δύο μέτωπα. Ωραία. Το ένα είναι η μείωση της παραγωγής και η αύξηση της, ουσιαστικά της ζήτησης με αυτόν τον τρόπο, και άρα και η αύξηση των τιμών. Και το άλλο είναι αν κάποιος εσχροκερδεί. Σε αυτό το κομμάτι η κυβέρνηση κάνει αυτό που πρέπει. Δηλαδή και ελέγχους κάνει και τεράστια πρόστιμα έχουν μπει που δεν έχουν μπει ποτέ, μέχρι και στις τράπεζες. Είναι η μόνη κυβέρνηση που έχει βάλει 42 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο σε τράπεζες. Δεν κύριε έχει Γιαννούλη, ελάτε. Τώρα, το υπόλοιπο που θα πει ο κύριος Γιαννούλης για το ΦΠΑ θα το απαντήσω μετά. Μετά, να κάνει την πρώτη τοποθέτηση. Ελάτε, κύριε Γιαννούλη. Πώς ξέρετε τι θα πω, κύριε Καλά, τώρα αυτό είναι η καραμέλα σας. Ο ΦΠΑ στην Ισπανία που κατέβηκε ο ΦΠΑ και ανέβηκαν οι τιμές. Αλλά πριν το πει, μην το πείτε για καραμέλες. Ξέρετε κάτι, αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι δημιουργούμε ένα αφήγημα εκτός πραγματικότητας, το επαναλαμβάνουμε για πάρα πολύ καιρό. Για 1,5 περίπου χρόνο στην ακρίβεια.
Στην ακρίβεια, το αφήγημα της κυβέρνησης είναι ότι εγώ δεν φταίω σε τίποτα. Εγώ θα προσπαθήσω με μικρές αυξήσεις να αυξήσω το εισόδημά σας, το οποίο θα το καταπίνει όμως ένας πληθωρισμός. Ο πληθωρισμός της απληστείας. Γιατί σε τέσσερις δραστηριότητες, κάψιμα, ενέργεια, τροφοδοτική και τροφοδοτική αλυσίδα, εμφανίζονται υπερκέρδη, τα οποία δεν ανταποκρίνονται σε αυτήν την αφήγηση που λέει η κυβέρνηση ότι για όλα αυτά ο πόλεμος της Ουκρανίας και για όλα αυτά φταίνει οι εξωτερικές συνθήκες. Εγώ θέλω να ρωτήσω πολύ απλά, αγαπητοί συνάδελφοι, υπήρξε κάποια παρέμβαση ρηξικέλευτη, ριζοσπαστική, στο να περιοριστεί έτσι περαιτέρω αυτό που λέμε υπερβολικό κέρδος για να φτάσει στον καταναλωτή? Που δεν είχα ξαναμπεί, κύριε Γιαννούλη. Μαμούς, κύριε, δεν αμφισβητώ, και κύριε Κονόμουλα, και στα σούπερ μάρκετ. Ναι, δεν αμφισβητώ τα πρόστιμα και τους ελέγχους και να εντατικοποιηθούν και οι ΔΜΕ να προσλάβει κόσμο και να μην το ψιθυρίζουμε, να το ψημιθίζουμε μέσα από το στόμα μας όπως έκανε ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά λέω ότι αυτά είναι να σε κάψω Γιάννη, να σε αλείψω μέλη. Τις προηγούμενες ημέρες, μέχρι την Κυριακή που ήταν ανοιχτά τα καταστήματα, ο κόσμος είχε 50 ευρώ στην τσέπη και το κόστος των αγαθών τα οποία χρειαζόταν στοιχειωδώς για το τραπέζι του ξεπερνούσε τα 100. Αυτή η εξίσωση δεν σπάει εδώ και 2 χρόνια και κάποιοι κερδίζουν. Δεν μπορεί αυτό με τις προτάσεις αντιπολίτευσης να λέμε συνέχεια το αφήγημα της Ισπανίας, της Πορτογαλίας. Πέτυχαν εκεί, κύριε Γιαννούλη. Άλλες 13 χώρες. Πέτυχε. Ναι? Αυτό που λέτε να εφαρμοστεί εδώ. Και εγκαλείται την κυβέρνηση γιατί δεν το εφαρμόζει. Η κυβέρνηση λέει ότι απέτυχε, κύριε Παυλόπουλε. Όχι, γιατί 13 στοιχεία φορές... που έχω εδώ μπροστά μου. Όχι, όχι, πείτε, δεν ξέρω τι στοιχεία έχετε, κυρία Βούλτεψη. Εσείς έχετε φτιάξει το αφήγημα της Ισπανίας και η Ισπανία έχει πάθει ταράκουλο. Σοφία, επειδή είμαι και σε απόσταση, θα τηρήσουμε... Πες το για την Ισπανία για να απαντήσω. Όταν είμαστε στο ίδιο στούντιο, κάνει ό,τι θέλεις. Αλλά όταν είμαστε σε απόσταση, υπάρχει μια μεγαλύτερη δυσκολία. Αφήνω την Ισπανία και την Πορτογαλία που η Σοφία θέλει να την έχει στο μέτωπο της, στην προμετωπίδα της παρελκυστικής παραφιλολογίας. Πάμε στις 13 χώρες που μείωσαν τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. 13 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με αποτέλεσμα οι τιμές που ήταν στο ράφι σε τριπλάσια τιμή να φτάσουν σε λογικά επίπεδα. Εμείς αυτό γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε στην Ελλάδα? Δεν έχει συμβεί αυτό, κύριε Γιαννούλη. Ξέρετε. Δεν έχει συμβεί πουθενά. Ζήτησα μια χάρη. Πήγατε έξω να δείτε αν είναι οι τιμές φτηνές. Η Γερμανία έχει τρελαθεί. Ζήτησα μια χάρη να μην πετάγεσαι έτσι με αυτόν τον τρόπο γιατί είναι το Skype. Ναι, αλλά σε ένα να μην λεπτό λέμε φαντασίες. Τελειώνει, λες. Το τι θα λέμε, Σοφία, θα το επιλέγω εγώ, ωραία. Όχι εσύ. Ελάτε. Λοιπόν, βάζω μία τελεία λέγοντας ότι δεν υπάρχει πολιτική βούληση, γιατί αυτός ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουν την ακρίβεια και όχι όπως προτείνουμε εμείς και στην καμπάνια που θα δει το φως της δημοσιότητας, είναι αντί να χτυπήσουν το πρόβλημα, πάνε να το βάλουν τσιρότα. Συγκεκριμένα πράγματα σε σχέση με τις τιμές και όχι αυξήσεις οι οποίες μόνο θα δίνονται για να τις τρώει ο πληθωρισμός. Θέλει πολιτική βούληση, γιατί κάποιοι κερδίζουν πολλά και αυτοί που κερδίζουν πολλά τυχαίνουν να είναι κάτι, και πολιτική χορηγή της Νέας Δημοκρατίας. Η κυβέρνηση έχει κανένα όφελος να ευνοεί κάποιους, όπως λέτε εσείς καμιά φορά, και να Βεβαίως. Έχει το λαό από κάτω να διαμαρτύρεται? Γιατί να το κάνει? Βεβαίως. Αυτό. Ποιος γιατί το λαό ξέρει ότι μπορεί να τον χειραγωγήσει και το πετυχαίνει. Και οι ευθύνες των πολιτών είναι μεγάλες, κύριε Οικονόμου. Εγώ δεν θα ξεφύγω από τις ευθύνες των πολιτών. Μάλιστα. Πέστε μου, γιατί οι βιομήχανοι της ενέργειας χαρακτηρίζουν ως εξαιρετικό πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη με τα κέρδη των δισεκατομμυρίων και τους ελέγχους της φθήνουσας υποφορολόγησης των εσχροκερδών τους? Οι βιομήχανοι της ενέργειας κατήγγειλαν τον κύριο Τσίπρα ως προεπολέμιο τους. Όχι, το αντίθετο σας είπα. Δεν το θυμάμαι εγώ αυτό. Άλλο λέω. Και... Λέτε ότι οι βιομήχανοι της ενέργειας αποθεώνουν, εκθιάζουν τον Μητσοτάκη, υπενιζόμενος ότι ο Μητσοτάκης τους κάνει πλάτες. Δεν λειτουργεί έτσι, κύριε Παυλόπουλε. Επί ΣΥΡΙΖΑ κατήγγειλαν τον τότε πρωθυπουργό οι βιομήχανοι της ενέργειας ως πολέμιο. Μήπως οι εφοπλιστές? Όχι, όχι. Μήπως οι τραπεζίτες? Πώς το λέτε? Όταν δοξάζεις έναν πρωθυπουργό, δεν σημαίνει ότι αυτομάτως σημαίνει ότι καταγγέλεις τον άλλον. Πρέπει να δεις τι έχει κάνει, τι προτείνει, τι σου προτείνει. Άλλο ρώτησα, κύριε Γιαννούλη. Να απαντήσω λίγο εδώ. Να σας απαντήσω. Σας απαντώ. Με την υποσημείωση ότι εδώ γράφουν όλες οι ενημερωτικές σελίδες, αξιόπιστες σελίδες, ότι η Ισπανία
παρατείνει τα μέτρα τα οποία εσείς λέτε. Ναι, τα παρατείνει οπωσδήποτε. Για το 2024. Ναι, τα παρατείνει. Αυτό που λέει ο κύριος Γιαννούλης ότι δεν κάνετε, και εσείς λέτε ότι απέτυχε. Γιατί τα παρατείνει. Γιατί, κοιτάξτε, πώς τα παρατείνει. Τέτοια, ακούστε, ναι. Η Ισπανία έχει 4% ΦΠΑ. Τι είναι ο Κάβορας, τι είναι το ζουμί του, υπολογίστε ότι είναι 3,5 εκατομμύρια ευρώ για μια τετραμπελή οικογένεια τη βδομάδα. Ναι. Το έχασε 7 δισευρώ από τον τουρισμό τη, από το ΦΠΑ. Εμείς τώρα συζητάμε για την Ισπανία, για την Ελλάδα. Λοιπόν, για την Ελλάδα, παρατείνει, δεν παρατείνει η Ισπανία. Προσπαθεί ο Σάντσεθ τώρα τι να κάνει, να τους βάλει και το 4% πάθα να πιάσει. Εσείς λέτε δεν βιώνουμε το ΦΠΑ. Ακούστε, γιατί στην Ισπανία εγώ απέτυχαν. Εγώ έχω εδώ τα στοιχεία. Εκεί το συνεχίζουν. Μήπως έχει δίκιο ο κύριος Γιαννούλης. Εδώ έχω τα στοιχεία. Ναι, έχω τα στοιχεία. Ναι. Τέλος Δεκεμβρίου έγινε η αποτίμηση. Τέλος Δεκεμβρίου στην Ισπανία και στην Πορτογαλία έγινε η αποτίμηση του μηδενισμού του ΦΠΑ. Ωραία. Από τις μεγαλύτερες καταναλωτικές οργανώσεις Ευρώπης, τη ΦΑΚΟΕ και την ΤΕΚΟ. Λοιπόν, στο 52% των τροφίμων με μηδενισμένο ΦΠΑ, ακριβότερο από ό,τι τον Ιούνιο του 2023. Και οι αυξήσεις ήταν σταδιακές. Ξεκίνησαν τον Ιανουάριο του 2023 που εφαρμόστηκε το μέτρο με αυξήσεις 6,7%. Ωραία. Και τον Οκτώβριο είχαν φτάσει οι αυξήσεις αυτών που μηδενίστηκαν οι τιμές τους στο 52,4%. Ωραία, εμείς εδώ τι θα κάνουμε στην Ελλάδα τώρα, στην λέω Ισπανία. Το εξής. Όχι, το λέω για το εξής. Γιατί βγήκε η Τράπεζα της Ισπανίας και είπε χάσατε 7 δις ευρώ από το ΦΠΑ. Για την Ελλάδα θα μιλήσουμε. Ενώ είχαμε τουρισμό και θα πλήρωναν οι τουρίστες. Ενώ μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε 2 δις ευρώ για στοχευμένη ενίσχυση των αδυνάμων, ώστε για να μην χαθούν τα 3,5 ευρώ κάτι από αυτούς που μπορούν να τα δώσουν. Για πάμε στην Ελλάδα τα τώρα. Μόνο σε αυτούς. Για την Ελλάδα το ίδιο και η Πορτογαλία. Κάτι. Και ξέρετε γιατί γίνεται αυτό. Ωραίο το λάδι στην Ισπανία, έχει αυξηθεί κατά 121,5%. Γιατί εδώ τι έχει κάνει. Γιατί η Ισπανία, η μεγαλύτερη ελαιοπαραγωγός χώρα. Δεν είχε καλή παραγωγή. Δεν είχε παραγωγή. Το ξέρουμε αυτό. Λοιπόν, εντάξει, τώρα, αυτά που λέει κάποιος και το λέω γιατί. Γιατί, κύριε Γιαννούλη, αν κάποιος πίστευε ότι εσείς έχετε τη λύση, ενώ ο κόσμος βλέπει ότι έχει γίνει μια γενική καταστροφή στην παραγωγή και στην ενέργεια, με ένα πόλεμο που σε λίγο κλείνει 2 χρόνια και έχει καταστρέψει τα πάντα στην Ευρώπη, γιατί είναι στην αυλή μας. Δεν είναι σαν τη Συρία αυτός ο πόλεμος. Αν πίστευαν, θα σας έδιναν ένα ποσοστό να πορεύεστε. Δεν σας το δίνουν ούτε σε εκλογές, ούτε σε δημοσκοπήσεις. Γιατί δεν πιστεύουν ότι έχετε λύσει. Εγώ δεν λέω ότι δεν αναγνωρίζω το πρόβλημα. Λέω ότι ο μέσος Έλληνας καταλαβαίνει ότι δεν έχετε τη λύση και αντιλαμβάνεται το περιβάλλον και ότι η κυβέρνηση προσπαθεί με διάφορους τρόπους να ενισχύσει το εισόδημα. Και να σας πω κάτι, κύριε Παυλόπουλο, από 1η Ιανουαρίου όλες οι άλλες χώρες πλην του ΦΠΑ της Ισπανίας που δεν έχει καμία αξία απλά πια, το μόνο που κάνουν να χάνουν το ΦΠΑ από τον τουρισμό τους. Μου επιτρέπετε ένα λεπτό. Όλες οι άλλες επανέρχονται μια στα παλιά. Μία κουβέντα να πει κύριο Γιαννούλης για να κλείσουμε. Η Γερμανία έχει τρελαθεί από τις αυξήσεις αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Έχει αύξηση φτώχεια. Η Γερμανία πάει για κρίση, όπως ξέρετε. Ναι. Σοβαρή κρίση. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Αλλά είναι και η μεγαλύτερη βιομηχανική χώρα έτσι, του κόσμου. Σωστά. Σκεφτείτε λοιπόν εμείς. Δεν απαντάει βέβαια στα Γιαννούλη. Δεν απαντάει. Απαντάνε όμως τα μέτρα της κυβέρνησης. Κύριε Γιαννούλη, 30 δεύτερα να κλείσουμε. Είναι και όλα. Κλείνουμε με Γιαννούλη. Ως ένα βαθμό. Χωρίς διακοπές και παρεμβάσεις, ναι. 30 δεύτερα. Δεν είναι λογικά εξηγήσιμο ότι 2,5 χρόνια τώρα, με όσα και αν έχουν συμβεί, οι ελληνικές καταναλωτικές οργανώσεις, γιατί ωραίο το πετάμε την μπάλα στην κερκίδα με την Ισπανία και την Πορτογαλία, οι ελληνικές καταναλωτικές οργανώσεις ευθέως κατηγορούν την Ισπανία. Ευθέως κατηγορούν την κυβέρνηση ότι δείχνει μεγάλη δειλία και έλλειψη γενναιότητας στο να πάρει δραστικά μέτρα στη ρίζα του προβλήματος. Πρέπει να καταλάβουμε ότι όταν δεν χτυπάς τη ρίζα του προβλήματος, πολλαπλασιάζεται. Ούτε 30 δευτερόλεπτα δεν άντεξες. Ούτε 30 δευτερόλεπτα δεν άντεξες. Εντάξει. Εσείς θα τις είχατε μειώσει τις τιμές, κύριε Γιαννούλη μου. Ναι, οπωσδήποτε. Βεβαίως, κύριε Παυλόπουλε. Βεβαίως. Βεβαίως θα τσιγάρει. Βεβαίως, γι' αυτό κόψαν και το ΕΚΑΣ. Μα γι' αυτό κόψαν και το ΕΚΑΣ, παιδί μου. Γιατί ενδιαφέρονται για τους φτωχούς και τους αδυνάμους. Γι' αυτό κόψαν τις συντάξεις. Πρέπει να κλείσουμε, κύριε Ελλάδα. Κόψαν τις συντάξεις από τις χείρες και τα ορφανά. Τι άλλο θες από αυτού. Καλή χρονιά, κύριε Γιαννούλη, κυρία Βούλτευση. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.